δουλέψουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σε ένα τέτοιο κλίμα. Επιτέλους θα απαλλαγεί αυτή η χώρα από αυτές τις λογικές που διαχώριζαν και τους Έλληνες γενικά και τους εργαζόμενους. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Θα είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική στην οποία αναφέρθηκε ο Γιάννης Βρούτσης. Πάντα η κριτική όταν δεν εκπέμπει προκατάληψη είναι χρήσιμη και δημιουργική. Κανένας δεν είναι αλάθητος. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο περιβάλλον σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Ξέρουμε τι σημαίνει στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι γνωρίζουμε όσοι εμπλεκόμαστε είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση τις δυσκολίες. Εμείς έχουμε πολιτικές προτεραιότητες διαφορετικές. Αυτές ενέκρινε ο ελληνικός λαός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη συνεργασία όλων σας να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει πραγματικά ο πολίτης αυτή τη χώρα να νιώσει λιγότερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο πυλώνας της κοινωνικής ασφάλισης, ο οποίος διαχωρίζεται τώρα από το Υπουργείο Εργασίας και έρχεται στο Υπουργείο Υγείας, είναι ένας κρίσιμος πυλώνας που περιμένει ολόκληρη η κοινωνία να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα αυτά που βιώνει, ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι πλήρωσαν την κρίση. Και πρέπει να πω ότι είναι άδικο να πληρώνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι την κρίση χωρίς ένα πολιτικό σύστημα να διαθέτει το κουράγιο να εμπεδώσει το αίσθημα ότι όλοι πληρώνουν και υπάρχει δίκαιη κατανομή των βαρών. Πιστεύω ότι ήταν ένα έλλειμμα του πολιτικού μας συστήματος. Εμείς φιλοδοξούμε ότι θα εμπεδώσουμε αυτό το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αν θέλετε είναι μια πολιτική προσπάθεια χωρίς οικονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Πιστεύω ότι διαθέτουμε αυτή την πολιτική βούληση και ο χρόνος θα μας δικαιώσει ή θα μας διαψεύσει. Αλλά από αυτό το κριτήριο προσωπικά πιστεύω θα κριθούμε. Γιατί αν νιώσει μια κοινωνία ότι πραγματικά διαθέτει η πολιτική της ηγεσία, το κουράγιο να συγκρουστεί με όλη αυτή τη διαπλοκή, τη φοροαποφυγή και την φοροκλοπή, είναι βέβαιο ότι θα έχει άλλου είδους ψυχολογία. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω την επερχόμενη ηγεσία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω και πάλι ότι σας βλέπουμε ως συνεργάτες σε έναν κοινό αγώνα και σε μια κοινή προσπάθεια να βγάλουμε την πατρίδα από αυτή την κρίση χωρίς να αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε δηλώσεις λοιπόν του κυρίου Κουρουπλή, του νέου Υπουργού Υγείας, και ερχόμαστε εδώ στο τραπέζι μας, Γιώργο Παπαγεωργίου, για να συζητήσουμε τα όσα ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρουφάκη.